Κυρία Καραγιάννη, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμώς την Περιφέρεια, το Δήμο, την Παμπροσφυγική Ένωση Αρκάδων για αυτή την πρόσκληση. Συνήθως βρίσκομαι εδώ, στην άλωση της Πουλτσάς, και το πράττω ανελιπώς από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθηκοντά μου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φέτος αλλάξαμε λίγο, κύριε Δημαρχή, το πρόγραμμά μας. Είμαι σήμερα εδώ, τιμώντας σήμερα μαζί σας μια επέτειο που δεν είναι επέτειος, είναι η μέρα εθνικής μνήμης. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης που όρισε με η απόφαση της Συμβουλής των Ελλήνων το 1998 της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 14 Σεπτεμβρίου του 22, 102 χρόνια πριν. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή η μέρα μνήμης αφορά όλους εκείνους, εμάς, που οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε, να μετακαινώσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι χρέος μας. Τι σημαίνει αυτή η γενοκτονία? Μιλάμε συνήθως για μικρασιατική καταστροφή. Δεν είναι μόνο καταστροφή, κυρίες και κύριοι. Το 1922 η αρχή έγινε από το 1916 και ολοκληρώθηκε δυστυχώς το 1922-23, συντελέστηκε η δεύτερη γενοκτονία εις βάρος του ελληνισμού, πρώτη του Πόντου και δεύτερη εναντίον του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο, σε αυτή την πλατεία, που φέρει το όνομα ενός άξιου τέκνου της Τρίπολης αλλά και ευεργέτη, του Γεωργίου Καραγιάννη. Και αυτή η πλατεία, η οποία είναι αφιερωμένη στο όνομά του, στην ουσία είναι αφιερωμένη στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, που ήρθε εδώ, στην Αρκαδία, εγκαταστάθηκε, έζησε τα πρώτα δύσκολα χρόνια, για τα οποία, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε εμείς οι Ελλαδίτες Έλληνες να απολογούμαστε. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο τους υποδεχτήκαμε, αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες φωτεινές στιγμές, δεν ήταν ο πρέπον. Μην ξεχνάμε ότι εκείνοι ήρθαν και ρίζωσαν με μύριες όσες δυσκολίες και τους οφείλουμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Στον προσφυγικό ελληνισμό οφείλουμε την αναγέννηση στην οικονομική και την πνευματική αυτού του τόπου. Η οικονομία, ιδίως η οικονομία της λεγόμενης μικρομεσαίας επιχειρήσης, όχι μόνος αυτό, όχι όμως μόνο αυτό, αλλά κυρίως επίσης η πνευματική ζωή αναγεννήθηκε μέσα από την προσφορά αυτών των ανθρώπων που κυνηγημένοι, διωγμένοι, όσοι γλίτωσαν τη φωτιά και το μαχαίρι, έφτασαν εδώ. Συλλογιστείτε πόσοι πνευματικοί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι ήρθαν πρόσφυγες εδώ και έδωσαν αυτό το μεγάλο, το μεγαλείο, το οποίο όλοι γνωρίσαμε και αναγνωρίζουμε. Η γενιά του 30, παραδείγματος χάρη στη λογοτεχνία, ξέρετε πόσα πολλά οφείλει σε αυτήν ακριβώς την προσφυγιά που ήρθε και καταστάθηκε εδώ. Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο Νόμπελ της χώρας, ο Γιώργος Εφαίρης, η οικογένειά του, ήρθαν εδώ από τα Βουβλά, δίπλα από τη Σμύρνη. Τη μνήμη τους λοιπόν τιμούμε, τη μνήμη αυτών που ήρθαν διωγμένοι εδώ και μεγαλούργησαν. Τη μνήμη εκείνων οι οποίοι υπήρξαν τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας. Και οφείλουμε στη μνήμη τους αυτή να μην αφήσουμε τη λησμονιά να πλανιέται στον ορίζοντα της μελλοντικής μας ζωής. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι για να είμαστε συνεπείς απέναντί τους, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε το γεγονός αυτό σαν ένα τετελεσμένο το οποίο ανήκει στο παρελθόν. Οφείλουμε να λέμε ποτέ ξανά. Αλλά για να λέμε ποτέ ξανά και δεν θα επιτρέψουμε καμία γενοκτονία ή κάτι παρεμφερές, πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ανοίγω σε εκείνους και το
έκανα πράξη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας που ουδέποτε απέφυγα το διάλογο με την Τουρκία. Αντιθέτως, το διάλογο αυτό τον υπηρέτησα. Αυτό που έκανα πράξη όμως πάντοτε ήταν ότι σε αυτούς με τους οποίους διαλεγόμουν και ιδίως τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταΐπ Ερντογάν, ξεκαθάρισα από την αρχή ποια είναι τα όρια εκείνα τα οποία εμείς οι Έλληνες, ο Ελληνισμός εν γέννη, δεν πρόκειται να υπερβούμε ποτέ. Ούτε πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και βρίσκομαι εδώ, ακριβώς για να σας πω, σύντομα για να μην σας κουράζω, μιας και μιλάμε για την μικρασιακτική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ότι δεν μπορεί να ξεχνάμε ποτέ τι σημαίνει η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό το επίτευγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου έχασε τις εκλογές το 20, ξέρουμε πώς έφυγε, όταν ήρθε η ώρα μετά την καταστροφή, μετά τη γενοκτονία, πάλι οι κυβερνήσεις της εποχής στράφηκαν στον Ελευθέριο Βενιζέλο που ήταν εκτός Ελλάδος και ήταν εκείνος ο οποίος πήρε πάνω του το μεγάλο βάρος σε μια ουσιαστικά κατεστραμμένη και καθημαγμένη Ελλάδα να φέρει σε πέρα στην αποστολή της συνθήκης της Λοζάνης από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 24ης Ιουλίου του 1923 όταν και υπογράφηκε. Αυτή η συνθήκη είναι η βάση των σχέσεών μας με την Τουρκία. Και θα τηρηθεί στο ακέραιο και θα επιβάλλουμε την τήρησή της στο ακέραιο. Είναι αυτό που τόνισα στον Ταΐπ Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου του 2017 στο Προεδρικό Μέγαρο. Όταν του είπα, μη διανοηθείς να αναθεωρήσεις τη συνθήκη της Λοζάνης, που δεν μπορείς να το κάνεις ούτως ή άλλως, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται. Είναι, σας είπα, το θεμέλιο των σχέσεων μας με την Τουρκία. Και θα την υπερασπιστούμε στο ακέραιο. Μία διαφορά έχουμε μόνο με την Τουρκία να επιλύσουμε στη Χάγη. Μία και μόνη, κυρίες και κύριοι. Μην ακούτε τους πληθυντικούς περί διαφορών. Όλα αυτά είναι ανερμάτιστα και δυστυχώς επικίνδυνα. Η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε είναι η διαφορά που σχετίζεται με την οριοθέτηση της νησιωτικής, το τονίζω και πάλι, της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και μόνο και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα αφορούν την εθνική μας κυριαρχία και ανήκουν σε εμάς οι αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, για να επεκτείνουμε όποτε θέλουμε την Αιγαλίτα ζώνη στα 12 μίλια, πράγμα που έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη από το τουρκολιβικό μνημόνιο, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο και κάτω από την Κρήτη. Αυτά είναι θέματα που δεν τα διαπραγματευόμαστε. Και θυμίζω κάτι. Η συνθήκη της Λοζάνης, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγραψε τηλεγράφηση στην Αθήνα όταν τελείωσε. Βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έβγαινε κατεστραμμένη. Στην ουσία δεν είχε την εποχή εκείνη τίποτα που μπορούσε να διασφαλίσει. Χάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, εξασφαλίστηκαν τα βασικά, ό,τι απέμενε από τη συνθήκη των Σευρών, η οποία είχε δημιουργήσει μέσα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το πνεύμα του Ελευθερίου Βενιζέλου την Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων. Και οφείλουμε να το θυμόμαστε εμείς οι Έλληνες. Πώς συμπεριφερόμαστε στους μεγάλες ηγέτες σε ιστορικές στιγμές. Πώς συμπεριφερθήκαμε το Νοέμβριο του 1920 στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τι επακολούθησε. Αυτός λοιπόν τότε προσδιορίσε τους βασικούς άξονες της συνθήκης της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης, κυρίες και κύριοι, είναι τα σύνορα, τα οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν. Γι' αυτό οι φαντασιώσεις περί γαλάζιας πατρίδας ανήκουν όχι στη σφαίρα της φαντασίας του Ερντογάν. Ανήκουν στη σφαίρα πραγματικά του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, τον οποίο δεν θα επιτρέψουμε καθιονδήποτε τρόπο όλοι οι Έλληνες ενωμένοι υπό όρους αραγούς ενότητας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ αυτές τις φαντασιώσεις ή αυτές τις αθλειότητες εις βάρος διεθνούς δικαίου να πραγματοποιηθούν, να γίνουν πράξη. Στήκης Λοζάνης λοιπόν δεν αναθεωρείται, καθορίζει τα σύνορα και έχει επιτύχει και κάτι σημαντικό πάλι χάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε με βάση την Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας 30 Ιανουαρίου του 1923 για τη στήκη της Λοζάνης, εσωμάτωσε αυτή τη συμφωνία, η οποία καθορίζει την ανταλλαγή των πληθυσμών και κυρίως τις μειονότητες. Επειδή η Τουρκία τολμάει να μιλάει, αυτό το κάνει ιδίως τα 2-3 τελευταία χρόνια,
τολμάει να μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Δεν υπάρχει πιο ανιστόρητη. Δεν υπάρχει πιο κραυγαλαία, πραγματικά, παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου της Στίχης Λοζάνης από αυτό. Η Στίχης Λοζάνης ρητά. Σε αυτή τη συμφωνία που σας είπα, στα άρθρα 2, 3 και 5, καθορίζει σαφώς. Η μπεν μειονότητα, η ελληνική, στην Κωνσταντινούπολη και στα Πρικυπώνησα, αυτή η μειονότητα είναι εθνική ελληνική μειονότητα. Είναι μειονότητα Ελλήνων. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Αντιθέτως, η μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική, μουσουλμανική μειονότητα. Δεν είναι εθνική. Αυτό είναι σαφές. Ρητά το ορίζει και το έχει αποδεχθεί η ίδια η Τουρκία την εποχή εκείνη. Επομένως, δεν συζητάμε γι' αυτό. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ποτέ όσα η Τουρκία διατείνεται, παραδείγματος χάρη για τον Μουφτή. Εμείς που εξυγχρονίσαμε τον τρόπο εκλογής του Μουφτή μέσα από την εκπροσώπηση βεβαίως του μουσουλμανικού στοιχείου, αλλά βεβαίως με διάταγμα, εμείς δεν αποδεχτούμε ποτέ αυτό που θέλει η Τουρκία να εκλέγεται, λέει, απευθείας. Ξεχνάει η Τουρκία ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ο Μουφτής, με δική της θέληση, εκτός από θρησκευτικός λειτουργός, είναι και ιεροδείξης, είναι και δικαστικός λειτουργός. Ήθελε η Τουρκία, και είναι από τότε κατοχυρωμένο, να έχει τη δυνατότητα να δικάζει διαφορές σε πρώτο βαθμό, σαν πρωτοδικείο δηλαδή, που αφορούν κληρονομικό δίκαιο και οικογενειακές διαφορές. Όταν έχει λοιπόν έναν άνθρωπο που ασκεί και δικαστικά καθήκοντα, είναι δικαστής, κοιτάξτε το Συντάγμα μας τι λέει, είναι δυνατόν να υπάρξει εκλογή από τη βάση οργάνου, το οποίο μάλιστα ούτε στην Τουρκία εκλέγεται απευθείας από τον λαό Μουφτής. Καταλάβατε τι μας ζητάει. Και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να ανοιχθούμε την προπαγάνδα. Και το κυριότερο. Υπάρχουν διάφορες ενώσεις και το βλέπετε. Στις τελευταίες εκλογές μάλιστα είχαν το θράσος να κατέβουν, πήραν τη δέουσα απάντηση. Υπάρχουν ενώσεις, και κυρίως μία από αυτές, η οποία θέλει να εμφανιστεί ως ένωση Τούρκων. Δηλαδή από την πίσω πόρτα πάνε να δημιουργήσουν τουρκική μειονότητα. Και φυσικά αυτό δεν έγινε δεκτό από την Ελλάδα, ούτε πρόκειται να γίνει. Γιατί? Όχι γιατί όπως διατείνονται αυτοί τους περιορίζουμε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Κάθε άλλο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραβιάζουν τη Στίχη της Λοζάνης. Όταν αυτοί να φτιάξουν ένωση Τούρκων, στην πραγματικότητα, τη μειονότητα την μουσουλμανική κατά τη Στίχη της Λοζάνης θέλουν να την μετατρέψουν σε εθνική μειονότητα. Κάτι που είναι αντίθετο με τη Στίχη της Λοζάνης. Τι μας ζητά δηλαδή? Να ανεχθούμε και να επιτρέψουμε την παραβίαση της Στίχης Λοζάνης? Δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό, κύριε Στίχη. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους Τούρκους να προχωρήσουν περισσότερο στις αθλειότητες και τη βαρβαρότητα του περασμένου αιώνα. Να μην ξεχνάτε και τούτο. Δεν φτάνει όσα συνέβησαν με τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το έγκλημα συντελέστηκε για να δείτε ότι εμείς εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στο ακέραιο, γι' αυτό και η μειονότητα, η μουσουλμανική στη Θράκη, είχε 110.000 το 1923, ξέρετε πόσες χιλιάδες είναι σήμερα, πάνω από 130.000. Η ελληνική μειονότητα εκεί, η εθνική ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, είχε 120.000 Έλληνες. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα? 2.500. Γιατί και μετά τη γενοκτονία συνέβη από τη μια πλευρά τα γεγονότα, συνέβησαν τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955, 2.500 κατοικίες, 4.500 καταστήματα, πάνω από 70 εκκλησίες, όλα τα σχολιά ρημάχτηκαν. Και στη συνέχεια το μεγάλο πογκρόμ και οι απελάσεις του 1964-1965. Όσοι μένουν σήμερα εκεί, φυλάσσουν Θερμοπύλες και θα τους υπερασπιστούμε. Τι είναι η απάντησή μας στον Ερντοάν για την εφαρμογή της Στίχης Λοζάνης? Η μειονότητα από 110.000-130.000. Η ελληνική μειονότητα από 120.000, 2.500 και αν είναι αυτές. Δεν θα επιτρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην προπαγάνδα της Τουρκίας να συνεχίσει αυτήν την αθλειότητα, την παραχάραξη της ιστορίας, σε καμία περίπτωση. Και είμαστε εδώ, σας είπα, ενωμένοι όλοι. Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα, το βασικό χαρακτηριστικό της Τουρκίας. Η Τουρκία, μακροπρόθεσμα, γιατί έχει μακροπρόθεσμη πολιτική, δεν πρέπει να τη βλέπουμε σήμερα. Η μακροπρόθεσμη πολιτική της είναι πρώτον να μπορέσει
να ελέγξει πλήρως το νησί της Κύπρου. Δεύτερον, συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Συγκυριαρχία, αυτό επιδιώκει. Και το τρίτον, επιδιώκει τη δημιουργία ζητημάτων αυτονόμησης της Θράκης. Στα επόμενα χρόνια εκεί αποβλέπει. Γι' αυτό πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Να κουβεντιάζουμε, ναι, να υπογράφουμε συμφωνίες, ναι, αλλά κάθε διαφορά, και η διαφορά είναι μία όπως σας είπα, η οριοθέτηση νησιωτικής φαλοκρηπίδας στη Χάγη. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να λύσουμε. Ειρηνικά να κουβεντιάζουμε, ναι, αλλά όχι για διαφορές, γιατί δεν υπάρχουν διαφορές. Και καταλήγω, γιατί το οφείλουμε αυτό το πράγμα, με το να θυμόμαστε κάτι αυτούς τους καιρούς. Γιατί τώρα έχουμε και μια άλλη επέτειο. Την επέτειο των 50 χρόνων από τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Το 1/3 του μαρτυρικού νησιού είναι υποτουρκική κατοχή. Και δεν μπορούμε να ανεχθούμε την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Ούτε δυστυχώς τον κινησμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Να βλέπει χώρα μέλος της την Κύπρο να κατέχεται από την Τουρκία και να μην τολμούν να επιβάλλουν μια κύρωση. Να λέμε ναι βεβαίως στις κυρώσεις όλοι μαζί για τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ναι και είμαστε μαζί όλοι. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι ο πρώτος διδάξας του Πούτιν για να εισβάλλει σε κυρίαρχο κράτος ήταν ο Μπουλέντε Τσεβίτ το 1974. Όσο ανεχόμαστε στην Τουρκία, θα έχει να πατάει ο Πούτιν για να κρατάει τα εδάφη τα οποία ήδη έχει κατακτήσει. Η απάντησή μας είναι μία λοιπόν στο μέλλον. Και κάθε κυβέρνηση οφείλει να το, αυτό το πράγμα να το σκεφτεί σοβαρά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεθνή κοινότητα, αφήστε τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Δίκαιο δυστυχώς έχουν καταρρεύσει από πλευράς αξιοπιστίας και εφαρμογής. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στο μέλλον, όταν έρθει η ώρα μετά τη λήξη του πολέμου και τεθούν τα θέματα των κυρώσεων για δεστήγηση στη ρωσική κατοχή εκεί, ναι, είμαστε μαζί για κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και τις πιο αυστηρές κυρώσεις. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις αντίστοιχες κυρώσεις βάρος της Τουρκίας που 50 χρόνια κατέχει την Κύπρο. Μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να τιμάμε τη μνήμη όλων αυτών που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ιστορία μας, τον ελληνισμό, τον πολιτισμό μας. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι για μας τους Έλληνες η Εθνεγερσία δεν γιόρτασε 200 χρόνια το 2021. Όσο κατέχει η Τουρκία έστω και μια σπιθαμή εδάφους της κυπριακής γης, η Εθνεγερσία για μας τους Έλληνες συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται ως την απελευθέρωση της Κύπρου. Μόνο έτσι μπορούμε να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε στην Τουρκία ποτέ ξανά και να της το επιβάλλουμε. Ξέρω ότι μπορεί να σας κούρασε. Αλλά υπηρέτησα αυτές τις αρχές με όποια αξιώματα θα τις υπερασπιστώ, από όποια θέση και αν κατέχω αυτή την ώρα του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και του Ακαδημαϊκού. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί, εσείς που είστε εδώ, που ενστερνίζονται τις ίδιες θέσεις. Και έχετε μια μεγάλη δύναμη στα χέρια σας. Να την επιβάλλετε στις κυβερνήσεις που μας κυβερνούν. Να την επιβάλλουμε αυτή την υποχρέωση και την εκπλήρωσή της. Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ανυποχώρητοι. Σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να τιμήσω μαζί σας αυτή την επέτειο, την ιστορική επέτειο. Και σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία, έστω και αν σας κούρασα όπως σας είπα, για να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις μαζί σας, που ξέρω δεν είναι δικές μου. Είναι δικές μας. Είναι σκέψεις της καρδιάς και της ψυχής μας. Γιατί η ψυχή μας είναι η ιστορία μας και η ιστορία μας είναι η ψυχή μας. Σας ευχαριστώ θερμώς.